Μέσα σε αυτά τα 80 στρέμματα υπήρχε δασική έκταση διαπιστωμένη από την αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή που συμμετείχε δασολόγος. Ο κύριος Κάντας είναι εδώ. Και πότε άρχισε αυτή η ιστορία? Αυτή ξεκίνησε το 90. Και έχουμε το εξής μεγάλο σκανδάλο που το έχει αναγνωρίσει το 5ο τμήμα. Ενώ η πρώτη μελέτη υπεδείκνυε άλλους, η βασική μελέτη, ο νομαρχιακός σχεδιασμός, υπεδείκνυε άλλο χώρο για την δημιουργία του ΧΙΤΑ. Στη συνέχεια, απάνω στη διαδικασία, παραγνώρισαν αυτή τη μελέτη και επέλεξαν αυτόν εδώ το χώρο συγκυριακά, έξω από τις διαδικασίες. Αυτό λοιπόν απετέλεσε και λόγο στο 5ο τμήμα, το 99, να ακυρώσει περιβαλλοντικούς όρους άλλου ΧΙΤΑ, επειδή ακύρωσε τις βάσεις του σχεδιασμού. Δεν υπήρχε σχεδιασμός, διότι ο σχεδιασμός, όπως έχουμε πει εμείς από τον κύριο που είναι πρόεδρος εκεί, δεν γίνεται για ένα, γίνεται για όλη την Ελλάδα. Εθνικός σχεδιασμός. Και δεν είναι να τον κάνει ο νομάρχης ή ο περιφερειάρχης, το κάνει η κυβέρνηση. Ατυχώς. Της είπαμε ότι και η λογική των πραγμάτων, αλλά κυρίως οδηγία της κοινότητας, ομιλεί περί εθνικού δικτύου τέτοιων τόπων. Πού είναι το εθνικό σου δίκτυο? Αλλά ακόμα και σήμερα μιλούν για περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν υποτίθεται ότι υπάρχει ΕΣΔΑ όμως. Υπάρχει το ΕΣΔΑ. Όχι, και αυτό είναι παράνομο. Η οδηγία και η λογική εθνικό, όχι, εθνικών δικτυών. Διότι δεν αρκούν το αυτό, πόσα 40 στρέμματα, 70 είναι. 70 περίπου. Σήμερα για να γίνει ένας τέτοιος σταθμός χρειάζεται τουλάχιστον 500 στρέμματα. Γιατί είναι ένας χώρος με εργοστάσια, έχει μεγάλη εργοστάσια. Δεν γίνεται πια ταφή αυτό. Τότε οι νησιωτικοί χώροι προφανώς θα πρέπει να αποκλείονται από τέτοιες. Προλάβατε, έχετε σκέψη, είναι οικολογική. Δεν μπορούν στα νησιά να το κάνουν αυτό ποτέ. Τα έχουμε πει αυτά όλα. Δηλαδή, τα πρώτα που κάνανε από την αρχή πέσανε για αυτόν τον λόγο. Του είχαν πει ότι δεν είναι υπόθεση του Έλληνος. Τι το στέλνεις εσύ στον νομάρχη του Άρνου, υπόθεση του κάτω, κάντο εσύ. Αλλά η λογική που επικρατούσε είναι η πελατειακή λογική των κομμάτων. Να μην πάρει αυτός το βάρος. Αυτοί πάντοτε υπολογίζουν πολιτικά το πράγμα. Δηλαδή πόσες μαύρες θα φάω. Δεν έχετε στη σκιά να μην έχετε και τον ήλιο. Καταλάβετε λοιπόν έτσι το πράγμα. Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε. Γι' αυτό το κάνατε λάθος στην αρχή που δεν το στείλετε αμέσως. Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε. Έγιναν όλα αναγνία το κάτω. Έγιναν εγκρυπτό και με διαδικασία. Έγιναν εγκρυπτό όλα. Και κομμάτι, κομμάτι. Και όταν λίγο, λίγο, ο σύλλογος έκαμε την προσφυγή. Τώρα ελπίζω και το είπε η Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη είπε ότι πρέπει να γίνει εθνικό δίκτυο. Και άμα γίνει εθνικό δίκτυο, τα νησιά θα βγουν απ' έξω. Απ' έξω, δηλαδή δεν θα έχουν κοιτά. Δεν θα έχουν. Θα πηγαίνουν αυτά αλλού στα υπηρετικά εδάφη θα υπάρχουν μόνο. Και δεν θα είναι για κάθε τόπο ένα τέτοιο. Σταθμή. Μπορεί να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Σταθμή μεταφόρτωση λοιπόν. Σταθμή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι μεγάλες εγκαταστάσεις τώρα, δεν γίνονται με 70 στρέμματα και θέλουν 500 στρέμματα τόσο. Πρέπει να έχει 4. Σε ποιο αριθμό, κύριε Πρόεδρε, περίπου για τη χώρα, σε ποιο αριθμό είμαι, εκτιμάται το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει. Μπράβο, Οικονομόπουλος, έχουμε μιλήσει με αυτόν. Αυτό υπολογίζει ότι χρειάζεται καμιά 80 με 50 τόσο. Εγώ νομίζω και λιγότερη. Σταθμή, όχι. Άμα είναι χιτή. Κεντρικά. Κεντρικά σημεία ολοκληρωμένη διαχείριση. Κάνα 2-3 από αυτά. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να μιλάμε κουτουρού. Πρέπει να μπει ο εθνικό χάρτη, να δούμε πού έχει τέτοιε εκτάσει για να γίνει επαναλαμβάνω. Τώρα ένα τέτοιο σταθμό θα έχει τουλάχιστον 400 στρέμματα. Δεν μπορεί να γίνει με 40 και 50. 4 εργοστάσια έχει μόνο. Εργοστάσιο διαλογή, ανακύκλωση, πολιτοποιήσεω. Είναι μεγάλε εγκαταστάσει που δεν γίνονται πια όπω πρώτα. Γιατί πρώτα ανακαλύψαν, εντάξει, τώρα έχει 40 στρέμματα. Άμα τα σκεπάσει αυτά, τι πού θα πα. Πού πλέον ακριβώ. Μα ήταν αυτό το κανένα μαθητή. Σε παρθένα γη. Ένα μαθητή που ήταν. Όπω δεν πλέον. Γενικό διευθυντή του Υπουργείου, αλλά ήταν συστημικό αυτό. Έκανε συστήματα, δυναμικά συστήματα. Έκασε λοιπόν την εποχή που άρχισαν να τα κάνουν και έκανε μια μελέτη και απέδειξε ότι το 2010 θα είναι σε κρίση, δεν θα έχουν έδαφο. Ναι. Το απέδειξε μαθηματικά. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο. Το πρόβλημα τη Ελλάδα είναι αυτό. Δεν υπάρχει σκέψη πώ το κάνω εγώ αυτό σε σχέση με άλλα. Ο καθένα το λύνει τοπικά. Όπω μπορεί να το βολεύει μια κατάσταση. Σου λέει αυτό, άμα θα το ανακαλύψουμε ότι χρειάζεται, θα είναι μετά τόσα χρόνια, θα είναι άλλο ή θα είναι εγώ. Θα είναι άλλο, ακριβώ. Θα είναι άλλο. Αυτό μα έβαλε. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι
Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Και πρώτα απ' όλα είναι πολιτισμικό. Τώρα εγώ λέω, οι κυρίοι δεν θα υπερασπίσουν τη θάλασσα του. Θα αφήσουν να τους τρυφάνε δηλαδή αυτοί οι τοποχωρήσεις. Και το τοποχωρήσεις τώρα είναι πανηγύριο. Θα αγοράσουν λοιπόν χιλιάδες εκεί ανεμογεννήτριες. Αλλά θα τις πάνε από εδώ που την έχουν δώσει οι κερκυραίοι. Και μαζί με τους κερκυραίους οι Έλληνες πάνω από τον τρόπο. Αυτά λοιπόν είναι δεύτερο, επειδή εσείς επιλένε με λαφαρθέντου που μαϊνέγγια και τέτοια. Το άλλο πράγμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουν ότι στα νησιά επιτρέπεται μόνο ήπιον ενεργειακό σύστημα. Ετοιμάζονται στο Αιγαίο, πρέπει να κουβαλήσει, έχουμε πει δεν πρόκειται. Ο ίδιος ο πρόεδρος το θα προχωρήσει. Δεν πρόκειται να φέρετε εσά από τη στεριά ρεύμα στο... Δεν θα ξεπεράσεις εσύ τη φύση του νησιού. Γιατί άμα σε παίρνεις ρεύμα όσο θες από τα λιβέρι, είσαι μια πρόεδρος της στεριάς. Είσαι νησί από τη φύση φτιαγμένος και νησί θα παραμείνεις. Είπαμε λοιπόν ότι στο νησί μόνο τοπικό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα πάει. Όχι βέβαια για αυτοί που σου αποφωνούνται αυτοί, αλλά που είναι ανεμογεννήτες, γιατί σας είπα ότι είναι και άλλη μια απάτη εκεί. Οι ανεμογεννήτες δεν είναι εναλλακτική λύση. Κανένα από τα πράγματα δεν είναι εναλλακτική λύση, διότι δεν μπορεί να παραγάγει μόνη του. Πρέπει να δράσει συμπληρωματικό. Πρέπει να υπάρχει συμβατική γραμμή και να συμβάλλει. Άρα το απαιτεί. Αφού ξανά κάνει και τη φυσική γραμμή. Γιατί δεν κάνει το κανονικό, κύριε, που να περιορίσει την ενέργεια και την κατανάλωση. Να αφήσει τη φύση να σου δώσει αυτά που πρέπει να σου δώσει. Λοιπόν, είπαμε το πρώτο. Εσείς λοιπόν τώρα πρέπει να μεριμνήσετε, όχι να δώσετε. Γιατί άμα τους πάτε, δώσετε το πρώτο και σου δίνει κεφάλι. Και ποιος που λέει κεφάλι, που είναι το παράκτη, τα παράκτη συστήματα, είναι η ουσία του νησιατικού συστήματος. Όχι, αλλά αντιθέτως, θα πρέπει να φύγω από την πίσω ή δεν δίνω, αλλά θα πάρουμε πίσω. Μελετήσουμε πάρα πολύ καλά το νησί, ό,τι σπαταλήθηκε θα το πάρουμε, θα το ανακτήσουμε ως αναγκαίο φυσικό απόθεμα. Το οποίο, για να είναι σωστό, πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% του νησιού. Εάν έχει καταστεί αδύνατη η διαχείριση σε συνεχωμένη έκταση, μπορεί να είναι και καταστήματα. Να ξέρει το άθροισμα του φυσικού αποθέματος ή και το ποσοστό που χρειάζεται. Άλλο πρόβλημα του νησιού, γιατί και αυτό το κάνουν με το πρόσχημα του ενεργειακού συστήματος, είναι ότι το ενεργειακό σύστημα πρέπει να είναι ήπιο. Δεν μπορεί να γίνουν βιομηχανίες εδώ και σαν Καλαμάρα. Εδώ θα έχει ένα ενεργειακό σύστημα που χρειάζεται για να κάνει όσες λειτουργίες που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει σε ένα νησί. Και τέλος, για να γίνουν αυτά, για να διασφαλιστούν, πρέπει το νησί να έχει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Και εξής ομολόγως δεν υπάρχει αυτό. Ειδικό χωροταξικό σχέδιο η Κέρκυρα, το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν το 1993 κάναμε την ομολογία για τα μικρά νησιά, είπαμε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνει κάθε νησιά το σχέδιό του, το οποίο τηρεί. Λοιπόν, εδώ ξέρω μόνο δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα περιφερειακό σχέδιο, άκριο, που το έκανε μια υπουργός στο παρελθόν, ως περιφερειακό σχέδιο. Υπάρχει περιφερειακό των Ιωνίων. Το οποίο αυτό είναι άκυρο, δηλαδή και ένας υπουργός, δεν μπορεί να θέλει κύριους κανόνες δικαίωση. Δεν το με το θράσος. Πρέπει ο ένας υπουργός να κάνει κάτι λεπτομέρειες μια εξουσιοδότηση. Αλλά δεν μπορεί να κάνει. Και όμως ο τότε ή η τότε υπουργός υπέγραψε το περιφερειακό των Ιωαννίων νήσων. Αλλά είπαμε πρώτον ήταν άκυρο γιατί ένας υπουργός δεν μπορεί να θέσει κύριους κανόνες δικαίωση. Ούτε η κυβέρνηση. Κανόνες δικαίου θα θέσει δευτερεύοντας και πάντα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφιξιολόγηση και θα περάσει από το Συμβούλιο. Αυτό το κάνει μόνο της, αυτό δεν γίνεται. Και είπαμε, δεν υπάρχει το ειδικό προταξικό σχέδιο. Λοιπόν, όσοι αγαπούν από εσάς, εμείς θα τους βοηθήσουμε. Να κάνουμε αυτό που δεν έχουν κάνει τόσο καιρό. Μια πρόταση για ένα ειδικό προταξικό σχέδιο της Κέρκυρας.